Μια καινοτόμα διαδικασία έρχεται για να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται για τις συσκευές αισθητήρων 55 σε αριθμό, οι οποίες διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth, συνδέονται με το λιμενορχείο Καβάλας, το οποίο και θα ενημερώνεται αν στα 55 σημεία υπάρχει παράβαση. Το έργο που άρχισε και υλοποιείται όταν θα μπει σε φάση λειτουργίας θα αποδείξει ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και των ατόμων με αναπηρία. Για το θέμα μιλά ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ, Μάκης Κρεμίδας. Πραγματικά είναι ένα φλέγον ζήτημα το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, το σημαντικό είναι ότι έχουν γίνει αρκετές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ μέσα στο κέντρο της πόλης, μέσα στον αστικό ιστό. Είναι γύρω στις 23 θέσεις στις οποίες μπορούν να εξυπηρετούνται και να παρκέρνουν οι οδηγοί άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους. Αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό, αλλά το ζητούμενο είναι να μπορούν να αστυνομεύονται και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μην παραβιάζεται και να καταπατείτε αυτό το δικαίωμα. Αυτός ο τρόπος λοιπόν είναι ο συγκεκριμένος για τον οποίο αναφερθήκατε. Αυτό βέβαια θα γίνει οργανωμένα με την συνεργασία του Συλλόγου μας, του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας. Όταν ξεκινήσει να υλοποιείται αυτό το έργο, θεωρούμε ότι τέτοιου είδους έργα δίνουν μια ιδιαίτερη αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες και δι' των ατόμων με αναπηρία, εξυγχρονίζει τον Δήμο και δίνει την δυνατότητα αυτή του ελέγχου χωρίς να χρειάζονται οι καθημερινοί έλεγχοι έξω στα σημεία στα οποία είναι οι θέσεις στάθμευσης των οχημάτων αυτών. Περιμένουμε να δούμε από την καινούργια χρονιά να ξεκινάει αυτό το έργο και είναι πολύ σημαντικό. Θεωρούμε από τα σημαντικότερα, ώστε να μην παραβιάζονται η χρήση των θέσεων στάθμευσης των οχημάτων ΑΜΕΑ.